Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα ασχοληθώ με κάτι εντελώς διαφορετικό από το ελαιόλαδο. Η μόνη σχέση που μπορεί να έχει με αυτό είναι ότι αποτελεί μέρος μιας υγιεινής διατροφής, το κεφίρ. Οι σπόροι του κεφίρ είναι μια αποικία φιλικών, καλών βακτηρίων, μικροοργανισμών. Αναμειγνιόμενοι με το γάλα, του προκαλούν μια ζύμωση με την οποία το γάλα παίρνει την μορφή υδαρής γιαούρτης. Και έτσι δημιουργείται ένα φυσικό, πλούσιο προβιωτικό προϊόν με υψηλή θρεπτική αξία και πολλά ωφέλη για τον οργανισμό. Για όσο χρονικό διάστημα το κεφίρ, η αποικία του κεφίρ, παραμένει μέσα στο γάλα, αυτή μεγαλώνει, πολλαπλασιάζεται. Τι θα χρειαστούμε? Αγελαδινό γάλα, σουρωτήρι, κατσαρόλα και κουτάρι. Αυτά θα είναι ή πλαστικά ή ανοξείδωτα μεταλλικά. Είμαστε έτοιμοι? Πάμε! Αυτό εδώ είναι το κεφίρ, η αποικία του κεφίρ που σας έλεγα. Εγώ έχω φτιάξει μια ικανή ποσότητα, η οποία αυτή που την βλέπετε μπορεί να προκαλέσει ζύμωση τουλάχιστον σε 1 με 1,5 λίτρο γάλα. Τι θα το κάνουμε τώρα αυτό? Θα πάρουμε ένα σουρωτήρι για διευκόλυνση και θα το αδειάσουμε μέσα. Στη συνέχεια, με ένα πλαστικό κουτάλι, σιγά σιγά θα το ρίξω μέσα σε αυτό το βάζο το οποίο κλείνει αεροστεγός. Ωραία. Τώρα στην συνέχεια θα ρίξουμε το γάλα μέσα στο βάζο. Αυτό το κάνουμε εδώ πέρα συνήθως στην κουζίνα για να μην γεμίζουμε και τον τόπο. Δείτε. Αυτό. Τώρα το κλείνουμε αεροστεγός και το αφήνουμε. Θα το αφήσουμε για 2 μέρες περίπου σε θερμοκρασία δωματίου. Να μην το κουνάμε, διότι όταν το κουνάμε τα αέρια που προκαλούνται και συσσωρεύονται μέσα στο δοχείο μπορεί να μας προκαλέσουν είτε έκρηξη είτε να σπάσει το βάζο. Γι' αυτό το αφήνουμε σε μία άκρη σε ηρεμία προκειμένου να ολοκληρωθεί η ζύμωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως είπαμε, αφού πέρασαν 2 μέρες αφήνοντας το κεφίρ με το γάλα σε θερμοκρασία δωματίου, η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί. Και τώρα θα στραγγίξουμε το όλο το μείγμα μέσα στο πλαστικό σουρωτήρι, ώστε να πάρουμε το κεφίρ. Εδώ το κεφίρ, η σπόρη του κεφίρ, είναι αναμειγμένη με το γάλα. Από κάτω αυτό στραγγάει. Ήδη το βλέπετε που στραγγίζει. Κοιτάξτε πως είναι, σαν κρέμα. Η γεύση του είναι όξινη. Αλλά όμως αυτό είναι και το ωφέλιμο αυτού του μείγματος. Δείτε. Το κεφίρ, να ξέρετε, είναι ένας οργανισμός που θέλει καθαριότητα. Απεχθάνεται τη βρωμιά και απεχθάνεται και τα μη ανοξείδωτα σκεύη. Γι' αυτό ή ανοξείδωτα σκεύη ή πλαστικά. Δείτε το. Αυτό είναι. Να το κουλάμε κιόλας λίγο έτσι από κάτω. Στην συνέχεια, να το. Αυτό είναι το κεφίρ. Αυτός είναι ο Μίκητας. Δείτε τον. Στη συνέχεια, αυτό θα το ξεπλύνουμε στη βρύση με άφθονο νερό θερμοκρασίας επίσης δωματίου. Αφού το ξεπλύνουμε εντελώς, στη συνέχεια θα το τοποθετήσουμε πάλι μέσα σε αυτό το βάζο, αφού θα το πλύνουμε όμως το βάζο επίσης, με ζεστό νερό, θα το απολυμάνουμε πάρα πολύ καλά, θα το τοποθετήσουμε πάλι μέσα στο βάζο και θα προσθέσουμε νερό. Και θα το αφήσουμε πάλι για 2 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η ζύμωση όπως την περιγράψαμε νωρίτερα. Λοιπόν, αφού τοποθετήσαμε το κεφίρ πάλι στο νέο γάλα και το αφήσαμε στην άκρη να ξεκινήσει η ζύμωσή του, τώρα το γάλα που πήραμε, αυτό που στραγγίξαμε μετά από τους κόκκους του κεφίρ και αφού είχε ολοκληρωθεί η ζύμωση, θα το αποθηκεύσουμε μέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι, βάζο. Και στη συνέχεια θα το βάλουμε στο ψυγείο, όπου μπορεί να διατηρηθεί περίπου 1 εβδομάδα. Αυτό μπορούμε να το πίνουμε το πρωί, το μεσημέρι, μετά το φαγητό, καθώς και το βράδυ.
Αφενός μεν ότι βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου, από ό,τι λένε οι ειδικοί, όπως σας είπα, προσφέρει και πάρα πολλές άλλες ωφέλειες στον οργανισμό. Στο σηκώτη, στο κυκλοφορικό, λένε, ακόμη και στα νεύρα μας. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν το ξέρω. Απλά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το καταναλώνω πραγματικά με τα μανίας. Στην συνέχεια, το σφραγίζουμε και όπως σας είπα, θα το βάλουμε στο ψυγείο. Φίλοι μου, αυτό ήταν. Γάλα από σπόρους κεφίρ. Σας παροτρύνω να προσπαθήσετε να βρείτε και εσείς σπόρους από κεφίρ. Να παρασκευάσετε μόνοι σας αυτό το γάλα και να έχετε την προσωπική σας γνώμη για τα ευεργετικά του ωφέλη. Ευχαριστούμε πολύ που επισκεφθήκατε το κανάλι μας, το κανάλι της Μελοφάρμ. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, κάντε μας like. Γραφτείτε στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτοι τα νέα μας βίντεο. Πείτε το στους φίλους σας. Κοινοποιήστε το στον τοίχο σας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας, τις απορίες σας, τις ερωτήσεις σας και τις ιδέες σας για τα νέα βίντεο που θα θέλατε να δημιουργήσουμε. Γεια σας!